Τα παιδιά ενός ανώτερου θεού. Λογικά όχι σε μια κοινωνία που εγκατέλειψε τους θεούς της και έχει μπει στην εποχή της επιστήμης από την πίσω πόρτα. Τότε τι, απλώς 20 παλικαράκια, μια παρέα από τότε που πιτσιρικάδες κλωτσούσαν το τόπι στις Αλάνες για να βρεθούν στη συνέχεια όλοι μαζί στην Εθνική Ομάδα Παίδων. Κρατάει χρόνια λοιπόν γύρω στα 6 με 7 αυτή η κολόνια που συνδέει τη σημερινή Εθνική Ελπίδων με την καταξίωσή της σαν μιας από τις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης στην ηλικία των 21 χρόνων. Η πρόκριση στον Όριτς είναι το δεύτερο βήμα για την εθνική αυτή. Το πρώτο είχε γίνει 2 χρόνια πριν, όταν ως Εθνική Νέων είχε πάρει την τρίτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της κατηγορίας με 5 γκολ σε εκείνο το μάτς με αντίπαλο την Ολλανδία, του Κίκη Μουσάμπα και των άλλων αστεριών του Άγιαξ. Τώρα τον παίκτη της ελληνικής ομάδας. Πολύ δυνατό το σουτ και είναι το γκολ για την ελληνική ομάδα. Να λοιπόν που το είπαμε στο 34ο λεπτό το 1-0. Αφήνει ο Κωνσταντινίδης στον Λιμπερόπουλο. Ξανά αυτός μπροστά για τον Μαυρογεννίδη που θα μπει στην περιοχή και θα κερδίσει το πέναλτι. Τώρα πραγματικά δίνεται αυτό, θα σουτάρει δυνατά. Και δεν θα χάσει την ευκαιρία ο Λιμπερόπουλος. Θα κάνει το 2-0 για την ελληνική ομάδα στον 23ο λεπτό